τώρα, αφού έχει ψηθεί, το βγάζουμε το φουρνάκι και περνάμε στη δεύτερη φάση που βάζουμε πάνω το clear gel. Εγώ έχω διαλέξει rose gel για να φαίνεται και φυσικό. Το απλώνουμε και το κλειδώνουμε. Προσέχουμε πάλι να μην πάει στα πετσάκια. Και το ξανατοποθετούμε στο φουρνάκι για 4 λεπτά πάλι.